Η Ελλάδα γιορτάζει και η περιφέρεια τίμησε τους ήρωες του 1821. Στην Τρίπολη, επέτειος της 25ης Μαρτίου, εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σήμερα τιμάμε την επέτειο του 1821, της Επανάστασης, στην οποία η Τρίπολη και οι Αρκάδες είχαν μια ξεχωριστή κομβική συνεισφορά. Χαρήκαμε τις εθνικές ονομασίες που φορούσαν όλα τα παιδιά μας. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς. Εξαιρετική παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας εδώ των σχολείων μας στην Τρίπολη και του στρατού βέβαια. Μεγάλη μέρα για την πατρίδα, μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη, μεγάλη μέρα για τον οικουμενικό ελληνισμό. Στη Σπάρτη εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση στην Οδό Λυκούργου. Η 25η Μαρτίου είναι το φωτεινό ορόσημο της εθνικής μας παλιγενεσίας, ανεξαρτησίας και ακεραιότητας. Αθάνατοι οι ήρωες του 21. Πούμε τιμή και δόξα στους ήρωες της Επανάστασης και να πούμε χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα και υγεία σε όλους. Ιερό καθήκον, όπως είπα, όλων μας πρέπει να είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες και τα ιδανικά που όθησαν, που όπλησαν τους προγόνους μας, προκειμένου σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε τα ιδανικά της ελευθερίας. Η φετινή εκδήλωση ήταν επιτυχημένη, ήταν όλα τα παιδιά με τις παραδοσιακές φορεσιές και έτσι το αισθανθήκανε καλύτερα και το καταλαβαίνουν και να μάθουν να ξεχωρίζουν και τις γιορτές. Σε εμάς εναπόκειται να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πατρίδα μας και πρώτα απ' όλα να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Δεν το κάνουμε αυτό σήμερα. Θα το κάνουμε όμως. Η φλόγα υπάρχει. Την είδατε στα πιτσιρίκια που παρελάσανε, στους μαθητές, στα παιδιά του Λυκείου. Με τα χρώματα της γαλανόλευκης πλημμύρης στο κέντρο της Ζακύνθου, που παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Το μήνυμα νομίζω είναι ένα και είναι πάντα το ίδιο, ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε πραγματικά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, οι οποίες πάντα υπάρχουν, να τις ξεπερνάμε. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Για όλο τον κόσμο θα έλεγα, γιατί σήμερα γιορτάζουμε ένα θαύμα το οποίο έγινε το 1821, στο οποίο δείξαμε ότι και οι μικροί μπορούν να κάνουν μεγάλα θαύματα. Και μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αυτό έδειξαν οι προγόνοι μας και αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε ότι υπάρχει συνέχεια, συνέπεια στο ελληνικό κράτος και όλοι μαζί, αυτοδιοικητικοί μαζί και εμείς, όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι να λύσουμε τα πολλά προβλήματα που ταλαλίζουν την πατρίδα μας. Επαναλαμβάνω ότι συγκινούμε κάθε φορά που θυμούμε αυτούς τους αγωνιστές, αλλά και αυτοί που ζούμε τώρα είμαστε αγωνιστές και πραγματικά πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας. Στην Κέρκυρα με τις φιλαρμονικές να πεανίζουν και μαθητές, πρόσκοπους, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας να παρελάβουν, εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος. Στην Άφακτο τιμήθηκαν οι ήρωες του 1821 με περηφάνεια. 25η Μαρτίου σήμερα, ημέρα τιμής ενός μεγάλου εθνικού γεγονότος που άλλαξε κυριολεκτικά την πορεία του ελληνικού έθνους. Ένα γεγονός το οποίο τιμούμε όλοι. Διπλή γιορτή για την πατρίδα μας, με τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης γιορτάζουμε και φέτος. Πρέπει να αναλογιστούμε το τι κάνανε εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Μόνο η επανάσταση διαδόθηκε σε ολόκληρη την υπόγειη Ελλάδα με ένα σύνθημα: ελευθερία ή θάνατος. Το ίδιο μαθητές και σύλλογοι παρέλασαν στην Οδό Μητροπόλεως και κατεχειροκροτήθηκαν από νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης. Σήμερα τιμούμε τους προγόνους και τις παρακαταθήκες που μας άφησαν και τις αξίες τους. Πρέπει να τους διαφυλάτουμε ως κόριο φθορμού. Γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα μας. Είναι μια διπλή γιορτή. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που πριν από 202 χρόνια περίπου φρόντισαν να είμαστε εμείς ελεύθεροι και μας δίδαξαν ένα πράγμα, να είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Λαμπρός και φέτος εορτασμός στην Αμαλιάδα, που μαθητές όλων των βαθμίδων τη συμμετείχαν στην παρέλαση και απέσπασαν το χειροκρότημα του κόσμου.